Γεια σας παιδιά μου αγαπημένα. Συνεχίζουμε να λέμε τα παραμύθια μας για εσάς και για όλα τα παιδιά της Ελλάδας, για τα παιδιά της Ξάνθης. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο γκαράζ μας. Τα παραμύθια του γκαράζ τα έχουμε ονομάσει, αν θυμάστε. Και έχουμε τον Στέφανο Βαρελά. Γεια σας παιδιά. Και τη Χριστίνα Κουλουμπή. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, πάμε να ταξιδέψουμε. Η ιστορία που θα σας πούμε σήμερα διαδραματίστηκε πολλά χρόνια πριν στις Σιρακούσες, στη σημερινή Σικελία, όπου βασίλευε ένας τύρανος, ο Διονύσιος. Όπως όλοι οι τύρανοι, οι δικτάτορες όπως τους λέμε σήμερα, δεν ήταν και δεν είναι αγαπητοί στο λαό. Γιατί? Γιατί έπαιρναν και παίρνουν την εξουσία με το έτσι θέλω, χωρίς να τους εκλέξει ο λαός, όπως γίνεται στα δημοκρατικά πολιτεύματα. Οι τύρανοι δηλαδή έχουν όλες τις εξουσίες στα χέρια τους και κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Έτσι λοιπόν και ο τύρανος αυτός, ο Διονύσιος, δεν ήταν αγαπητός στο λαό του. Αλλά ας αργήσουμε την ιστορία μας. Ο ήλιος άρχισε να γέρνει αργά προς τη δύση, όταν ο φιλόσοφος Πυθαγόρας βγήκε με τους μαθητές του στο δροσερό Άλσος που βρισκόταν στο κέντρο των Σιρακουσών. Η κουβέντα με τον Πυθαγόρα, τον δάσκαλό τους, ήταν για κάτι πολύ μεγάλο. Μιλούσαν για την αγάπη. Κάποια στιγμή, δύο πολύ αγαπημένοι φίλοι, δύο νεαροί μαθητές του Πυθαγόρα, ο Δάμων και ο Φιντίας, ξεκόβουν από την φιλοσοφική αυτή συντροφιά και μένουν μόνοι. Εδώ και αρκετό καιρό ο Δάμων βλέπει το φίλο του, τον Φιντία, πολύ συλλογισμένο και θέλει να τον ρωτήσει τι του συμβαίνει. Ο Φιντίας του αποκαλύπτει ότι έχει αναλάβει μαζί με άλλους νέους της πόλης να απαλλάξουν τις Σιρακούσες από την κακή διακυβέρνηση του τυράννου Διονυσίου, δηλαδή να σκοτώσουν τον Διονύσιο. «Το ξέρω, φίλε μου, όπως ξέρω και ότι το σχέδιό σας έχει αποκαλυφθεί», λέει ο Δάμων και τον συμβουλεύει να φύγει αμέσως από την πόλη. Ο Φιντίας αρνείται να φύγει, αλλά με τα πολλά δέχεται τη συμβουλή του φίλου του και φεύγει ακριβώς την ώρα που οι άνθρωποι του Διονυσίου έρχονται να τον συλλάβουν, γιατί ξέρουν ότι συνωμοτούν εναντίον του, Δεν βρίσκουν το Φιντία, που θεωρούν ότι είναι ο αρχηγός της συνωμοσίας, βρίσκουν όμως όλους τους άλλους νέους που συνωμοτούν εναντίον του τυράννου και τους φυλακίζουν. Ξέροντας ότι ο Δάμων είναι στενός φίλος του Φιντία, τον συλλαμβάνουν και αυτόν και τον οδηγούν μπροστά στον τύρανο. Εκείνος τον ρωτά που είναι ο φίλος του, ο Φιντίας. Ο Δάμων απαντάει ότι δεν ξέρει που είναι. Τότε ο Διονύσιος χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να μάθει. Αλλά οι απειλές δεν φοβήσουν τον Δάμωνα, ο οποίος και δεν υποχωρεί, δεν αποκαλύπτει δηλαδή που είναι ο φίλος του. Εν τω μεταξύ έχει γίνει μεγάλο θέμα στη χώρα. Ο κόσμος στρέφεται εναντίον του τυράννου. Η γυναίκα του Διονυσίου και η σύμβουλή του τον συμβουλεύουν να ελευθερώσει όλους τους Σιρακούσιους. Ο αρχισυμβουλάτορας του, μάλιστα ο Ισίδωρος, του λέει να διώξει όλους τους Σιρακούσιους και να κρατήσει μόνο τον Δάμωνα. Ο τύρανος δεν τους ακούει, απλώς απομονώνει τον Δάμωνα και τον ανακρίνει στην αίθουσα του θρόνου. Δεν πετυχαίνει τίποτα και θυμωμένος διατάζει να έρθει ο μαστιγωτής, δηλαδή ένας άνθρωπος του παλατιού, για να μαστιγώσει τον Δάμωνα και να τον κάνει να ομολογήσει πού είναι ο Φιντίας. Τότε μπαίνει στην αίθουσα του θρόνου τρέχοντας ο Φιντίας, έχει έρθει για να παραδοθεί. Έχει μάθει ότι θα βασανιστεί ο φίλος του και έχει τρέξει για να τον σώσει. «Με αναζητάτε?» «Ήρθα μόνος μου για να ελευθερώσω τον φίλο μου τον Δάμωνα», λέει. «Αρκετά τράβηξε τόσες μέρες». «Είσαι πραγματικός φίλος», λέει ο τύρανος. «Σε θαυμάζω γι' αυτό, αλλά είσαι και συνωμότης».
Μου λες τι σκόπευες να κάνεις με την παρέα σου. Να σε σκοτώσω, απάντησε με θάρρος εκείνος. Τους κακούς βασιλιάδες, τους τυράννους, πρέπει να τους βγάζουμε από τη μέση. Ποιος σας έβαλε, ρωτά τότε επίμονα ο τύραννος. Η ελευθερία, είπε εκείνος, εννοώντας ότι θέλει να είναι ελεύθερη η χώρα, να μην είναι κάτω από το ζυγό ενός τυράννου, έτσι. Ο τύραννος διατάζει τότε να τον ανακρίνουν. Πιστεύει ότι κάποιος άλλος κρύβεται πίσω από το Φιντία. Ύστερα διατάζει τον Ισίδωρο, τον έμπιστό του σύμβουλο, να αναλάβει τα βασανιστήρια και φεύγει. Είστε παιδιά, λέει ο Ισίδωρος όταν μένει μόνος με τους συνωμότες. Θα σας αφήσω όλους ελεύθερους, φτάνει να μου πείτε ποιος σας έβαλε. Τότε εκείνοι άρχισαν κοροϊδευτικά να τραγουδάνε ένα τραγούδι που μπορείς να το αυτοσχεδιάσεις, παρακαλώ. Ο οδηγός μας μπροστά και ο αρχηγός μας, ο αρμόδιος και ο αριστογείτονας. Ο αρμόδιος και ο αριστογείτονας. Ποιοι είναι αυτοί, ρώτησε ο Ισίδωρος που δεν τους ήξερε. Είναι Αθηναίοι, απάντησε εκείνος. Και πού είναι τώρα να τους συλλάβω, φώναξε ο Ισίδωρος. Είναι στον κάτω κόσμο, έχουν πεθάνει εδώ και χρόνια. Όλοι σκάνε στα γέλια γιατί ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτονας ήταν δύο άντρες που σκότωσαν πολύ παλιά τον ύπαρχο, έναν άλλο τύρανο της Αθήνας. Και αυτοί που σκοτώνουν τύρανο, να ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα, ότι θεωρούνται ήρωες. Ο Ισίδωρος ενοχλήθηκε τόσο πολύ, έγινε ρεζίλιο όπως καταλαβαίνετε, και που τον κορόιδευαν και είπε... Πρόσεξε καλά, είπε τότε στο Φιντία. Θα σε κρατήσω εδώ, θα σε φυλακίσω, ώσπου να μου πεις την αλήθεια. Αλλιώς να ξέρεις, θα βασανιστείς. Δεν με νοιάζει, λέει περήφανος ο Φιντίας. Εν τω μεταξύ ο τύραννος κάνει συμβούλιο και αποφασίζει να ελευθερώσει όλους τους συλλομώτες, γιατί όλοι ήταν νέοι από καλά σπίτια της κοινωνίας των Σιρακουσών και αυτό θα ήταν ζημιά για αυτόν, όπως καταλαβαίνετε. Να κρατήσεις μόνο τον Φιντία που είναι ξένος στην πόλη μας. Αυτός ήρθε για να σπουδάσει. Δεν είναι δικός μας και δεν θα στενεχωρηθεί κανείς αν τον θανατώσουμε. Μην κρατήσεις τους νέους της πόλης, θα δυσαρεστήσεις πολλούς Σιρακούσιους και δεν συμφέρει, του είπαν. Έτσι και έγινε. Ελευθερώθηκαν όλοι εκτός από τον Φιντία, που τον φυλάκισαν σε ένα σκοτεινό κελί όπου τον κράτησαν μυστικό όλη τη νύχτα. Την επόμενη το πρωί ο τύραννος τον φώναξε πάλι να τον ανακρίνει. Πες μου, ποιος σε έβαλε πρώτον? Και δεύτερον, πρόσεξε, γιατί αν δεν ζητήσεις συγγνώμη δημόσια μπροστά σε όλο το λαό και δεν κατονομάσεις τον αρχηγό αυτής της συνωμοσίας, θα πεθάνεις πάνω στη φωτιά, του είπε αυστηρά. Ο Φιντίας δεν απάντησε, είπε μόνο «Ζήτω η ελευθερία». Έχω να σας πω, τίποτα άλλο. Έχεις αδέλφια, τον ρώτησε τότε η γυναίκα του τύραννου. Έχω δύο αδελφούς και μία μικρότερη αδελφή. Δεν τους αγαπάς, συνέχισε η γυναίκα. Τους αγαπώ πολύ και με αγαπούν και εκείνοι πολύ. Δεν τους λυπάσαι που θα τους ποτίσεις τόσο φαρμάκι όταν μάθουν ότι πέθανες πάνω στη φωτιά. Είμαι σίγουρος ότι θα με καταλάβουν και θα με αγαπήσουν ακόμα περισσότερο. Πολύ ωραία, είπε τότε ο Διονύσιος ο τύραννος. Μόνο σου το θέλησες, θα θανατωθείς. Ύστερα τον ρώτησε. Θέλεις κάποια χάρη πριν πεθάνεις? Ναι, θα ήθελα να δω τη μητέρα μου πριν πεθάνω, είπε. Ωραία. Μπορείς να την ειδοποιήσεις να έρθει, ρώτησε ο τύραννος. Όχι. Σε παρακαλώ, άφησέ με να ταξιδέψω. Θα πάω να τη δω και θα γυρίσω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, είπε τότε γελώντας ο τύραννος. Πιο πολύ ξαναγυρίζει στο κλουβί του. Έδωσα το λόγο μου και θα τον κρατήσω, είπε ο Φιντίας σοβαρά. Δεν μου φτάνει ο λόγος σου, είπε ο τύραννος. Θέλω κι άλλη εγγύηση ότι θα γυρίσεις. Αλλιώς σε τρεις μέρες από τώρα θα πεθάνεις χωρίς να αποχαιρετήσεις τη μητέρα σου. Τότε ο Φιντίας ζήτησε να δει το φίλο του τον Δάμονα. Δέχτηκε ο βασιλιάς και αμέσως ήρθε στο παλάτι ο Δάμον. Οι δύο φίλοι αφού μίλησαν ζήτησαν να δουν τον τύραννο. Θα μείνω εγώ στη θέση του, είπε ο Δάμον. Θα γίνω εγώ εγγυητής. Άφησε τον σε παρακαλώ να πάει να δει τη μητέρα του. Και αν δεν γυρίσει? Αν δεν γυρίσει θανάτωσε εμένα, είπε ο Δάμον. Είσαι σίγουρος ότι θα γυρίσει? Ναι, είμαι σίγουρος. Ο φίλος μου ο Φιντίας κρατά πάντα το λόγο του. Πολύ ωραία. Αφού είσαι τόσο σίγουρος,
Θα τον αφήσει να πάει στη μητέρα του. Θα τον αφήσω να πάει στη μητέρα του, είπε ο Διονύσιος. Έτσι ο Φιντίες ξεκίνησε αμέσως για το χωριό του. Ταξίδευε όλη τη νύχτα. Και το πρωί έφτασε στο σπίτι του και είδε τους δικούς του. Χαρούμενη η μητέρα του του είπε ότι έκανε καλά που ήρθε, γιατί την επομένη το χωριό θα είχε μια μεγάλη γιορτή. Δεν μπορώ να μείνω για τη γιορτή. Θα φύγω αμέσως μητέρα μου, είπε ο Φιντίας. Αύριο στο ηλιοβασίλεμα πρέπει να είμαι πίσω στις Σιρακούσες. Και ήρθες ίσα ίσα να μας δεις. Δεν το δέχομαι αυτό. Θα μείνεις εδώ, είπε η μητέρα του και τα αδέλφια του. Με τα πολλά, αφού τους όρκησε να μην τον εμποδίσουν όταν μάθουν την αιτία της γρήγορης αναχώρησής του, αφού τους είπε πόσο πολύ τους αγαπούσε, τους αποκάλυψε την αλήθεια. Όταν τα αδέλφια του και η μητέρα του έμαθαν ότι γυρίζοντας πίσω, ο Φιντίας θα θανατωνόταν, προσπάθησαν να τον εμποδίσουν. Έκλαιγε η μάνα του, φώναζαν τα αδέλφια του, αλλά εκείνος είπε... Έδωσα το λόγο μου. Δεν γίνεται να μην πάω. Και πρόσθεσε, αν δεν γυρίσω έγκαιρα, θα σκοτώσω τον φίλο μου τον Δάμονα. Έμεινε για εγγύηση, γι' αυτό με άφησαν να φύγω. Τι προτιμάς, μάνα, ρώτησε τότε ο Φιντίας. Το γιο σου ζωντανό και άτιμο ή νεκρό και τιμημένο. Και ζωντανό και τιμημένο, είπε τότε η δόλια η μάνα κλαίγοντας. Δώσ' μου την ευχή σου, μάνα. Θέλω να είμαι πάντα όπως εσύ ήθελες. Δώσ' μου την ευχή σου, μάνα. Θέλω να είμαι πάντα όπως εσύ ήθελες να είμαι και άσε τη ζωή και το θάνατο να τα κανονίσει ο Δίας. Ύστερα φιλήθηκαν και χωρίστηκαν, αφήνοντας λιπόθυμη την καημένη τη μητέρα. Μόλις έμεινε μόνος ο Φιντίας, άρχισε να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει για να προλάβει. Στον δρόμο όμως τον έπιασε καταιγίδα. Θα αργήσω, σκέφτηκε. Έπρεπε να μην πω την αλήθεια. Καθυστέρησα. Τη νύχτα, περνώντας μέσα από ένα πυκνό δάσος, ήταν τόσο σκοτάδι που το φως του φεγγαριού δεν τον βοηθούσε. Έχασε λοιπόν τον δρόμο. Δεν ήξερε τι να κάνει. Κάποια στιγμή κάθισε να προφυλαχτεί από τη βροχή. Από τη βροχή κάτω από ένα δέντρο. Άκουσε τότε ένα λύκο να ουρλιάζει. Τρόμαξε. Αν με φάνε η λύκη, σκέφτηκε, θα πεθάνει ο Δάμος για χάρη μου. Και το χειρότερο, θα πιστέψει ότι τον πρόδωσα. Ξαφνικά του ρίχτηκε ένας λύκος. Με το μαχαίρι που είχε στη ζώνη του, το σκότωσε. Αλλά πληγώθηκε κι αυτό στο πόδι. Στο μεταξύ, είχε ξημερώσει. Τότε ανέβηκε σε ένα λόφο να προσανατολιστεί. Εν τω μεταξύ η ώρα περνούσε. Στις Σιρακούσες όλα είχαν ετοιμαστεί για την εκτέλεση. Στίβαξα ξύλα για τη φωτιά και ο κόσμος είχε μαζευτεί στην πλατεία. Βλέποντας ότι δεν έρχεται ο Φιντίας, ο κόσμος μιλούσε. Δεν θα έρθει, έλεγε ένας. Εγώ σου λέω ότι θα έρθει οπωσδήποτε, έλεγε άλλος. Τότε ο δάσκαλός τους, ο Πυθαγόρας, πήγε να παρακαλέσει τον τύρανο να μην προχωρήσει στην εκτέλεση. Πράγμα που ο ίδιος ο Δάμων δεν το δέχτηκε. Ας πάμε όμως τώρα πίσω στον Φιντία, που απελπισμένος έφτανε, έψαχνε ακόμα τον δρόμο, για καλή του τύχη συνάντησε ένα βοσκό. Έχασα το δρόμο, του λέει. Πού είναι οι Σιρακούσες, προς τα πού είναι? Θες μια μέρα από εδώ, του λέει εκείνος. Έκανες λάθος τον δρόμο, πας ανάποδα. Πω, βοήθησέ με, σε παρακαλώ, πες μου πώς μπορώ να κόψω δρόμο. Τον παρακάλεσε ο Φιντίας. Ο βοσκός του έδειξε και ο Φιντίας συνέχισε τρέχοντας. Κάποια στιγμή έφτασε μπροστά σε ένα ποταμό. Τρόπος δεν υπήρχε να περάσει απέναντι και τα νερά ήταν απότομα και βαθιά. Βούτυξε στα νερά, κολύμπησε και τα κατάφερε να περάσει απέναντι. Κάποιοι χωρικοί έτρεξαν να τον βοηθήσουν, να του δώσουν στεγνά ρούχα. Όμως δεν δέχτηκε για να μην καθυστερήσει. Άρχισε πάλι να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει. Ήτανε τρελό το παλικάρι, είπαν οι χωρικοί και τράβηξαν τον δρόμο τους. Ο ήλιος κόντευε να βασιλέψει και ο Φιντίας ακόμα έτρεχε.
Μάλιστα στον δρόμο μερικοί τον αναγνώρισαν. Τρέχει να πάει να πεθάνει, α, το καημένο το παλικάρι, έλεγα. Στο μεταξύ στο παλάτι ο τύρανος ηρωνευόταν τον Δάμονα. Δυστυχώς ο φίλος σου δεν έδειξε προθυμία να επιστρέψει. Δεν κράτησε το λόγο του. Φαίνεται η μητέρα του κλαίγοντας τον έπεισε να μην γυρίσει. Την έπαθες καημένο παλικάρι. Θα γυρίσει, είμαι σίγουρος, είπε ο Δάμον. Όλα είναι έτοιμα, ανακοίνωσε τότε ένα στρατιώτης. Κι εγώ είμαι έτοιμος, είπε ο Δάμον. Όλοι μαζί ξεκίνησαν τότε για την πλατεία. Ας πάμε όμως πολύ μακριά ακόμα από τις Σιρακούσες. Την ίδια στιγμή ο Φιντίας, με πληγωμένο πόδι και εξουθενωμένος από την κούραση, αποκαλύπτει ποιος είναι σε έναν καβαλάρι και τον παρακαλεί να τον βοηθήσει και να τον μεταφέρει στην πλατεία για να προλάβει να μην σκοτώσει τον φίλο του. Πρόθυμα εκείνος του επιτρέπει να ανέβει και αυτό στο άλογο του. Και οι δυο τώρα τρέχουν να προφτάσουν. Να μην σκοτώσουν τον φίλο μου, Θεή! Παρακαλά στον δρόμο, Φιντίας, να μην σκοτώσουν τον φίλο μου. Εν τω μεταξύ στην πλατεία όλα είναι έτοιμα. Ο Φιντίας έχει καθυστερήσει και ο Δάμον είναι επάνω στα ξύλα, δεμένος για να καεί ζωντανός. Η φωτιά ετοιμάζεται. Δώσε εντολή να σταματήσουν. Είναι άδικο, λέει στον τύρανο η γυναίκα του. Θα γίνω γελίος, απάντησε εκείνος, και αμέσως δίνει εντολή να βάλουν φωτιά. Τότε από μακριά ακούστηκε η φωνή του Φιντία. Σταματήστε! Σταματήστε! Σταματήστε τη φωτιά! Γύρισα! Είμαι ο Φιντίας και είμαι εδώ. Εγώ πρέπει να πεθάνω, όχι ο φίλος μου. Ο κόσμος τα χάνει. Χειροκροτεί. Η φωτιά σβήνεται. Ο Δάμον λύνεται από τα δεσμά του. Και οι δυο φίλοι αγκαλιάζονται. Τότε ο τύρανος παίρνει το λόγο. Λαέ των Σιρακουσών, αυτή τη στιγμή έγινε μια απίστευτη γενναία πράξη μπροστά στα μάτια όλων μας. Η καρδιά μου πάει να σπάσει από τη συγκίνηση. Θα ήθελα να φανώ κι εγώ τόσο γενναίος όσο αυτά τα παλικάρια. Χαρίζω τη ζωή σε αυτούς τους δύο φίλους. Εύχομαι το παράδειγμά τους αυτό να μείνει στην ιστορία. Εύχομαι ακόμα όλοι οι νέοι να τους μιμηθούν. Όσο για μένα, θέλω να σας πω ότι παρετούμε από την ηγεμονία των Σιρακουσών και φεύγω. Θα πάω να σπουδώσω φιλοσοφία στην Αθήνα. Δάμον και Φιντία, μη μου κρατήσετε κακία. Βάλτε με μόνο σας παρακαλώ στην καρδιά σας. Θα το έχω τιμή μου να με θεωρείτε φίλο σας. Και εδώ τελειώνει αυτός ο τόσο όμορφος μύθος των δύο φίλων, του Δάμονα και του Φιντία, που μας διδάσκει ότι η φιλία είναι η πεμπτουσία της αγάπης. Ακόμα μας λέει ότι η φιλία δίνει αξία στην ίδια τη ζωή. Ταξιδέψαμε και πάλι στον μύθο του Φιντία και του Δάμονα, Καράβι, οι μύθοι μας που μας ταξιδεύουν και στην αρχαία Ελλάδα μας πάνε και στην αρχαία Ελλάδα μας πάνε.